σε όλα. Και τα βλέπεις όλα μαζί και τρελαίνεσαι. Είναι κάπως έτσι ή κάνω λάθος? Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά είναι κάτι που το σκεφτόμουν στην αρχή. Τώρα είναι απλά, για μένα δεν βλέπω καθόλου κάτω. Βγαίνω σε ένα άλλο κόσμο, τελείως δικό μου. Και όταν ανεβαίνουμε το τζιπ, φεύγοντας από την πόλη, απογειώνεσαι. Κατευθείαν κλείνω μια πόρτα πίσω μου και μπαίνω σε ένα άλλο κόσμο. Καθημερινά ανεβαίνετε πάνω? Όχι, δεν είναι καθημερινά, είναι μία βάρδια πάνω, δύο κάτω. Επομένως πηγαίνετε γύρω στις 2-3 φορές τη εβδομάδα και μένετε εκεί. Ναι. Μία ημέρα επάνω, δύο κάτω. Ναι, ναι. Και όταν πηγαίνετε εκεί μένετε μόνος σας? Εγώ και 3 σκυλιά που έχω. Εσείς και 3 σκυλιά μέσα σε κάποιο κοντέινερ, φαντάζομαι. Ναι. Υπάρχει κάποιο κατάλημα, υπάρχει κάποιο στόχο? Ναι, έχουμε. Από αυτό είμαστε αποθέρμανση. Τρόφιμα παίρνουμε μαζί μας, βέβαια. Είναι τρελός ο μυθός, όπως λέμε. Είναι τρελός. Στα καλά καθούμε να πετάς στα σύννεφα. Σας έχει τύχει πολλές φορές, φαντάζομαι. Έχει βαθμό επικινδυνότητας αυτή η μοναξιά εκεί πάνω? Αν είσαι απρόσεκτος. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να περάσει ο κεραυνός δίπλα σας? Γιατί οι κορυφές, όπως γνωρίζετε. Έχει τύχει να πέφτει ο κεραυνός και να πετάνε σπίθες ό,τι μεταλλικό υπάρχει δίπλα σου. Το έχετε ζήσει αυτό? Ναι. Πρέπει να είναι φοβερό συνέστημα. Όχι, το συνηθίζεις, δεν είναι τίποτα, δεν σε ενοχλεί. Τι συνηθίζεις τον κεραυνό? δεν σε ενοχλεί εσένα. Γιατί υπάρχουν σε σκερές απάνω. Αλεξικεράβνα που τραβάνε το. Είναι γιωμένα όλα αυτά, βέβαια. Ναι, γι' αυτό πετάει γη τις σπίθες. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Πολλά μπορούν να συμβούν, να βρεθείς λίγο πιο πέρα, να σε πάρει καμία ξόφαλτσε. Άλλα πράγματα εκτός από τους κεραυνούς φοβάστε και? Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια για μένα. Είμαι από τα άτομα που δεν φοβάμαι τίποτα, βασικά. Ένας από εμάς τους κοινούς θνητούς τι θα μπορούσε να φοβηθεί? Υπάρχουν άτομα που φοβούνται ένα ποντίκι και υπάρχουν άτομα που δεν φοβούνται και έναν ελέφαντα. Δεν ξέρω τι να πω. Η μοναξιά εκεί είναι κάτι που αν τη φοβάσαι αισθάνεσαι άσχημα. Είπατε ότι αποστρέφετε το βλέμμα σας από την πόλη, ε? Όχι, δεν το αποστρέφω. Απλά στην αρχή μου προκαλούσε δέος, έβλεπα εκεί είναι εκεί, εκείνο είναι τι, αυτό. Δηλαδή προσανατολιζόμουν. Αν θα κάτσω απάνω, δηλαδή αν θα βγω δύο βήματα από το κατάλημα, από τη μία βλέπω το Κοροπή και τις παραλίες και από την άλλη βλέπω την Αθήνα. Δηλαδή βλέπω όλο το χάρτη της Αθήνας. Υπάρχει ένα άλλο προβληματάκι εκεί που λίγοι το γνωρίζουν από τους παριστάμενους, ότι είναι μεγάλος ο βαθμός της ακτινοβολίας που τρώτε επάνω στις κεραίες του ημιτού. Είναι κάτι που το έχετε λάβει υπόψη σας? Αυτό είναι οικολογικό το πρόβλημα. Εμείς πήγαμε πρώτα στο βιολογικό, το δικό του. Λοιπόν, διότι τα κιλοβάτ είναι πολλά εκεί που εκπέμπονται από όλους τους σταθμούς, δεν είναι μόνο ένας. Και εσείς είστε ακριβώς δίπλα τους. Τα ξεπερνάτε, βλέπω όλα αυτά. Είμαι ακριβώς από κάτω τους και εκεί δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ακτινοβολίας στον γύρω χώρο. Δεν μιλάμε για 5 και 10 και 100 βάτ τώρα. Μιλάμε για υψίσυχνα και με πάρα πολλά κιλοβάτ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας ξεχωριστός χώρος εργασίας. Από τη μια πλευρά βλέπετε την Αθήνα. Και από την άλλη, γιατί η κορυφή έχει δύο πλευρές εκεί, Όχι, δεν έχει μία κορυφή. Είναι. Ναι, αλλά έχει δύο πλευρές. Από τη μια είναι το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Από την άλλη το Μαρκόπουλο, από πίσω, θάλασσα. Ναι. Ναι, από τη μια βλέπω το Μαρκόπουλο, από την άλλη την Αθήνα. Μπροστά μου βλέπω την Πεντέλη. Μόνο προς Γλυφάδα μεριά δεν βλέπω, γιατί εκεί είναι το ραντάρ και είναι πιο ψηλό το βουνό. Κάποιος λόγιος μας έλεγε ότι από τη μια είναι το πνεύμα και από την άλλη το ενόπνευμα. Γιατί βγάζει καλό κρασί. Και πήγαινε και σκεφτόταν πάνω σε αυτή την κορυφή. Γιατί ονομάστηκε τρελός? Ο ημιτός. Τρελός ο ημιτός. Αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουμε, φαντάζομαι. Εγώ το ξέρω. Γιατί? Γιατί είναι ένα μακρύ βουνό. Είναι τρελόγκ ήταν. Και πήγε, παρεφθάρει και έγινε τρελός. Τρελόγκ. Είναι ένα μακρύ βουνό. Δεν δηλαδή είναι μακρύ ήρθε βουνό. Ο άνθρωπος του βυθού να μας πει τι γίνεται στην κορφή του βουνού. Από την πόλη έρχομαι. Στην κορφή κανέλα. Έτσι είναι, εδώ είναι έτσι. Από το τρελόγκ. Τρελόγκ λοιπόν. Και έγινε τρελός. Και να περάσουμε ακριβώς πίσω σας. Λοιπόν, εσείς έχετε πιάσει. Η γλώσσα σας πάει ροδάνη.
Για το βουνό μιλάτε, τώρα θα έρθω εγώ να μιλήσω για άλλα πράγματα, πιο ωραία. Να μπούμε στα ενδότερα των έσω. Πάμε πίσω σας, ο Πέτρος Μπούργος είναι παραγωγός ραδιοφώνου του Planet και η εκπομπή του είναι από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Θα μείνει εγώ και ο Παπαγάλος μετά. Ναι. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου τώρα. Οι δικοί μας άνθρωποι. Η τελευταία θέση είναι η τιμητική. Α, γι' αυτό είμαι και πιο ψηλά λίγο. Στη δική μας λιμουζίνα. Λοιπόν, είναι παράξενες οι ώρες. Μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Είναι ένας άλλος κόσμος που ακούει, είναι ένα άλλο κοινό. Είναι πιο μοναχικοί άνθρωποι. Στην πλειοψηφία τους ναι, είναι πιο μοναχικοί. Το 90% δηλαδή είναι άνθρωποι που με παίρνουν τηλέφωνο καθημερινά, νιώθουν έντονο το στοιχείο της μοναξιάς. Και δεν γνωρίζουν πώς είστε, φαντάζομαι. Παρά μόνο αν μπει κάποια φωτογραφία σας στα ραδιοτηλεοπτικά αυτά. Ευτυχώς που δεν με βλέπουν. Στέκονται μόνο στη φωνή. Ναι, είστε πολύ μετριόφωνο και σεμνός. Όχι, απλά μου αρέσει τρελά το ραδιόφωνο. Ήταν στόχος μου από μικρός και τελικά τα κατάφερα. Το θεωρώ πιο όμορφο από την τηλεόραση. Αφήνει τη φαντασία ελεύθερη. Βέβαια. Και ο ακροατής είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Δηλαδή συμμετέχει ενεργά σε αυτή την επικοινωνία, γι' αυτό είναι και θερμό μέσο, γι' αυτό είναι και επικίνδυνο. Είναι. Επικίνδυνο. Μερικοί έχουν τρελάνει τον κόσμο από το ραδιόφωνο. Δεν λέω για τον Τράγκα τώρα. Όχι, όχι, δεν έχουν την αίσθηση του ορίου. Δεν ξέρουν πού να σταματήσουν. Γι' αυτό έχουν τρελάνει τον κόσμο. Βεβαίως. Εγώ προσπαθώ προσωπικά, μέσω της κυρίας Δήμου, να φέρω τον κόσμο να κάνει μεγάλα ταξίδια που τραγουδάει ο κύριος Ρόκος. Δεν ξέρω πώς. Να τον χειροκροτήσω. Φαίνεται λίγο πίσω. Είναι οι τρυφεροί άνθρωποι του ραδιοφώνου. Και νομίζω ότι από το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε το πέρασμα στην τηλεόραση. Προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά... Είμαι υπουργός. Αλλά αν ποτέ το κάνετε, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γιατί όταν υπάρχει το συνέστημα και η υποδομή, γυρνάς το κουμπί και εκτός από ήχο έχεις και εικόνα. Και έτσι μορφαίνουν όλα γύρω σου. Είχα την εμπειρία. Πέρσι είχα μια κουμπί νυχτερινή στο 98,4. Να τα μας, οι συνάδελφοι. 12 με 1. Και μιλάγαμε με πολύ λίγους μοναχικούς ανθρώπους. Είναι όμορφο νομίζω. Είναι υπέροχο. Και πόσο ανάγκη το έχουν που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου μιλάνε δηλαδή. Και είναι και συγκεκριμένοι. Πολλές φορές είναι δίπλα σου. Λέει περιμένουμε αυτή την ώρα να μιλήσουμε. Γιατί ο άλλος ήταν νυχτοφύλακας, κάποια γυναίκα ήταν μόνη τη σπίτι, κάποιος άλλος μεγάλος. Και σου μιλάνε δηλαδή με όλη αυτή τη ζέστη και τι ανάγκες έχουν. Μοιάζει ο τηλεθεατής στο τηλέφωνο λίγο με τον αντίπαλο στην ελληνορωμαϊκή, έτσι. Το παλεύει το πράγμα. Και επειδή δεν ξέρει και το όνομά του, μπορεί να σου την πέσει, να ακούσει και καμιά άσχημη, να χρειαστεί στον αέρα. Όχι σε σένα βέβαια, γιατί εσένα σε αντιμετωπίζουν ως στάρ που σε αγαπούν όλοι, σε θαυμάζουν. Τα πάντα μπορεί να ακούσει, αλλά κυρίως αυτοί που κάνουν πλάκα είναι άλλο θέμα. Παντού υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά είναι οι άλλοι που έχουν ανάγκη. Δεν είναι μόνο η πλάκα, πρέπει να ακούσει κανένα χοντρό πινελίκι. Και ό,τι. Όχι, όλου όσου βρίζουν να του λένε τρελού. Να στοιχώσει. Τι είναι, νορμάλ θα είναι. Αν δεν ήσουν ασύ, Ελένη, και ήταν ο Γαλακτόπουλο, α πούμε, και κάνει εκπομπή μία με δύο τρελού. Να έχετε υπόψη σας το εξής. Όσοι δημοσιογράφοι δεν ανοίγουν τις γραμμές ζωντανής επικοινωνίας στις εκπομπές τους, χρωστάνε. βέβαια. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Να βγει αυτός που χρωστάς και να ζητάει τα ρέστα από μικροφόνου. Το φαντάζεστε. Έχει συμβεί ποτέ έτσι ένα δυσάρεστο στιγμιότυπο με ακροατή? Το πιο δυσάρεστο που θυμάμαι είναι ένα περιστατικό που συνέβη πέρυσι σε μια εκπομπή που είχα κάνει για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ναι. Που είχε πάρει μια μητέρα η οποία είχε να δει το γιο της 20 χρόνια και έκλαιγε στον αέρα. Ήταν από τις πρώτες μου εκπομπές στο ραδιόφωνο και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Και έβαλες και εσύ τα κλάματα. Τραγούδι έβαλα. Όχι δυσάρεστο, συγκινητικό. Όχι δυσάρεστο γιατί. Δυσάρεστο με την Έλληνα να σε πάρει σε βρει ο άλλος και να σου πει. Δεν μου αρέσει οι επιλογές σου στη μουσική που κάνεις. Υπάρχουν και τέτοιοι, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Από έννοια συναισθημάτων δυσάρεστο για μένα. Πέτρα, πώς θα το αντιμετώπισες? Το σκέφτηκες ποτέ να έχεις? Να έχω εκπομπή. Είσαι μαχητικός τύπος. Έτσι λένε. Έχεις κάτι μπρατσάρες, κάτι πλατάρες. Έτσι λένε. Αλλά εκεί είναι άμα είναι με τα λόγια, όχι με τα χέρια. Και άμα δεν τον έχεις τον αντίπαλο να τον καπακώσεις, τι κάνεις εκεί? Εδώ είμαι, λες, εδώ είμαι. Και σου λέει αυτό τα υπόλοιπα. Σκάσε εκεί πέρα, μπορεί να φας το μεγάφωνο.
Δαγκώνεις τα χέρια σου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τρως τα νύχια σου. Ναι, αφού τα ξέρεις. Είναι... Τώρα ο φίλος μου εκεί πέρα που τον βλέπω πολύ ήσυχο. Mm-hmm. Και έχει περάσει, φαίνεται, ένα σωρό δοκιμασίες. Πρέπει να έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Και έχω ακούσει αρκετά. Βλέπεις. Πού είσαι, θα έρθω, θα του πεις, να ο Βασίλης. Θυμάστε τι έκανε. Κυνήγαγε τον κόσμο, σκέφτομαι ότι τα λέγανε και δεν τα δέχτηκε. Πριν από δύο μήνες μου κάνανε μία πρόταση να κάνω μία κουβή. Στο ραδιόφωνο. Ζωντανή επικοινωνία. Πάω από και να πέσει ο Κωνσταντίνος σε Ολυμπιακό. Μα δεν το έκανα. Για να τον καταχαιριάσει. Γιατί δεν το έκανα. Γιατί σκέφτηκα ότι θα με παίρνουν οι Ολυμπιακοί. Και θα πρέπει να τους βρίζω ή θα πρέπει να με βρίζουν. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Και έτσι απέφυγα. Πραγματικά. Αφού ακόμη και τώρα με παίρνω και μου λένε ότι πρέπει να κάνεις μία κουβή. Και δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Έχεις υποστεί πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που υπέστη ένας αθλητής. Του Πόλο ήταν μάλιστα, Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε μια βαρκούλα κατά πράσινη, ξύλινη βαρκούλα, και όταν χρειάστηκε η Νανά, η Παρετσάκη, να μου πάρει μια συνέντευξη σε μια βάρκα πάνω εκεί στο λιμανάκι εδώ πέρα απέναντί μας από το Τουρκολίμανο, ο σκηνοθέτης μαζί με τους υπόλοιπους της παρέας του για να του κάνουν πλάκα, έβαψαν κόκκινη άσπρη τη βάρκα, γράψαν γάβρος επάνω για τις ανάγκες συνεντεύξεως, έγινε συνέντευξη και όταν πήγε ο άνθρωπος το πρωί. Βρήκε το γάβρο του κόκκινο. Τον βάζελό του μάλλον. Όχι, τον βάζελό του τον βρήκε κόκκινο και έγραφε γάβρο επάνω και πήγε να πεθάνει. Δεν θα τα άντεχε εσύ αυτό. Τι, το σκότωνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιον έπιανε. Μια φορά πήγαινα να πάρω την τωρινή γυναίκα μου επειδή έμενε στη Φρεατίδα και σταματάω. Είχα ένα κάμπριο αυτοκίνητο. Λίγο παρακαλώ. Από εδώ. Είχα ένα κάμπριο αυτοκίνητο και σταματάει στο φανάρι στο Πασαλιμάνι. Καλοκαίρι. Ξαφνικά. Ξέρεις, εκεί είναι όλοι δίπλα και πετάγεται ένας και λέει, παιδιά, ο Κολοβάζελος ο Κωνσταντίνος. Με το Κολοβάζελος ο Κωνσταντίνος σηκώνεται, ρε παιδιά, δηλαδή, από τις λίγες φορές που έχω φοβηθεί, θέλω να σκεφτείς, ξεκίνησα με το αυτοκίνητο, πρέπει να τρακάρω, ξέρεις, στο Μαρινόπουλο, εκεί πέρα που είναι το ρολόι στο Πασαλιμάνι. Καταλαβαίνεις, από εκεί μίσησα περισσότερο τους Ολυμπιακούς. Τι είναι αυτό το. Όχι, δεν είναι αλήθεια τώρα. Τι γεννάει αυτό το μίσος, τι είναι αυτό το πάθος. Εδώ γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, όχι. Μπορείς να το καταλάβεις. Αν πας στην κερκίδα και παθιαστείς. Γιατί αυτά τα παιδιά, να σου πω κάτι, υπάρχει. Πρέπει να κάνουμε μια κατάδυση. Να πάμε να βρούμε τι φταίει. Πάμε λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο. Και να το καταλάβεις, αν έτσι πρόχειρα προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις και να το αναλύσεις. Όμως. Αν σκεφτείς ότι αυτά τα παιδιά, το μόνο ιδανικό που έχουν, η μόνη χαρά, ζουν μόνο γι' αυτό και δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα και δεν φταίνε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Ζουν και πεθαίνουν για την ομάδα τους, για το πάθος. Μα ακριβώς, γιατί είναι μια πολεμική φωνή. Ναι, 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 χαίρετε. Διαφωνώ. Τι δεν είναι μια φοβερή μοναξιά. Μ' αρέσει η συνύπαρξη όλων των ανθρώπων. Πάντως δεν είναι μόνο τα παιδιά. Αυτό δείχνει μόνο και στα κόμματα το συναντούσαμε αυτό. Να ολοκληρώσεις και θα περάσω. Και στα κόμματα το συναντούσαμε αυτό. Είχα δει εγώ ζευγάρια να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν το πίστευα. Να σκοτώνονται στην κυριολεξία. Όχι πλάκα. Έχει δίκιο. Εμένα ο άντρας μου είναι Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ψάχνουν να βρουν τρόπο. Όταν παίζει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε μαζί και λέω πολύ ωραία έπαιξε. Κανείς δεν το παραδέχεται αυτό. Τι να κάνει. Εντάξει, το παραδέχεται. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλήθεια σου. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Μα έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Είναι στις κερκίδες άνθρωποι. Δεν είναι μόνο παιδάκι. Είναι άνθρωποι, βέβαια. Είναι σοβαροί άνθρωποι στις κερκίδες που τους βλέπεις και είναι στα γραφεία μια χαρά. Και αντιμετωπίζουν το κακό παίξιμο ως κακό παίξιμο και το καλό ως καλό. Και την ώρα που δεν παίζει καλά ο Κωνσταντίνος. Μπορεί να έχουν και δίκιο, απλώς δεν μπορώ να το καταλάβω. Βρίζουν σαν να είναι χειρότεροι, εκτονώνονται. Λοιπόν ο μικρός εξαρτάται η εβδομάδα σου από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει Παναθηναϊκός. Αυτό είναι τραγικό δηλαδή. Και υπάρχουν, άμα το ζήσεις δεν έχεις πάει στο ποδόσφαιρο. Έχει πάει όμως, έχει πάει η Βασίλη, πρέπει να σε διορθώσω, σε ροκ συναυλίες όπου πέφτει περισσότερο ξύλο. Και τα γνωρίζει αυτά. Έχει φάει και ξύλο και επομένως τώρα. Συναυλία του Γκάλαχερ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άμα του δεν είχα λεφτά να μπω και τη συναυλία του Γκάλαχερ στη Θεσσαλονίκη που έφαγε το ξύλο, το ίδιο συμβαίνει με την ίδια. Όχι, δεν έχει καμιά σχέση. Όχι, το ίδιο συνέστημα είναι για αυτού. Είναι φιλία αυτή. Πρέπει να το καταλάβουν. Είναι άτομα. Ξέρει τι είναι να ακούσει Ρόρι Γκάλαχερ, α πούμε, και ξαφνικά να μάθει. Τότε που δεν γινόταν, συγγνώμη, που δεν γινόταν συναυλίε, ότι έρχεται ο Ρόρι Γκάλαχερ, α πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη σου και ξαφνικά.
Δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις 5.000. Ναι, αλλά αν καταφερθείς εναντίον όμως, ας πούμε, του ιδάλματός σου αυτού, τι θα γίνει. Αν καταφερθείς, ας πούμε, εναντίον του ιδάλματός σου αυτού. Γιατί οι Παναθηναϊκοί καταφέρνονται εναντίον των Ολυμπιακών. Και σαφώς των Ολυμπιακών. Το ποδόσφαιρο με την... Μα για αυτούς, ναι, γιατί έχει την ίδια αξία. Όση αξία έχει για σένα ο Γκάλαγερ, είχε ωστόσο, να ολοκληρώσει, να πούμε ότι είχε ο Γκούλιτ και ο Κρόιφ για αυτά τα παιδιά. Και όταν τα παιδιά δεν είχαν το 5.000 να μπουν και να δουν αυτούς τους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Ναι, τι πρέπει να κάνουμε, Μάικλ. Δεν έφαγε ξύλο από φανατισμό. Δεν δικαιολογούμε τίποτα. Συγγνώμη, τι πρέπει να κάνουμε, να σπάσουμε δηλαδή την πόρτα για να μπουν. Ένα λεπτό. Εμένα μου έχει συμβεί να είμαι. Για να επιστρέψουμε στο θέμα. Τη μοναξιά. Εγώ λοιπόν ακριβώς θέλω να πω με αυτό. Βασίλη Κωνσταντίνου, πες μου σε παρακαλώ. Σε αυτά τα παιδιά που παθιάζονται τόσο, που παίζουν ξύλο, που κάνουν απαράδεκτα πράγματα. Που είναι φιλή του ποδοσφαίρου, η φανατική και όχι φίλη, υπερφιλή πρόκειται, έχει διαγνώσει τη μοναξιά. Δηλαδή, όταν τελειώσει η παράσταση, όπου πρωταγωνιστούν με τις φωνές τους στη Φασαρία και τον Τζαμπουκά, όταν βγουν απ' έξω και είναι πλέον ανώνυμοι, είναι άλλοι άνθρωποι. Σαφώς. Δεν είναι πια επικίνδυνοι. Αλλά αν σε πετύχουν όμως εσένα την ώρα που φάγε τον γκολ εκείνη την ώρα, σε έχουν κάνει κομμάτια. Σαφώς. Και οι ίδιοι οι οπαδοί σου. Ναι, αυτό λέω. Και οι ίδιοι οι οπαδοί σου. Όμως αυτοί, εάν μετά από ένα αποτέλεσμα. Μεγάλο αγώνος, τους βλέπεις ας πούμε και κάθονται όλοι στην εξέδρα και ο καθένας στο δικό του τον κόσμο με τις δικές του σκέψεις έτσι και να θέλουν μόνο και σκέφτονται μόνο την ομάδα τους και σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους γιατί έχασε η ομάδα τους και δεν τον ενδιαφέρει αν ο άλλος, ο φίλος του, του λέει δεν πειράζει, πάμε θα κερδίσουμε αύριο. Δεν, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τέτοια τα οποία μετά το αποτέλεσμα κάθονται και θέλουν να αυτοκτονήσουν. Το προσωπικό του, τη ζωή του λοιπόν. Το χειρότερο από όλα, Βασίλη, είναι ότι παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη και θέλουν να χάσει η ομάδα. Αυτό, η ελληνική. Αυτό είναι χειρότερο. Τραγικό. Εγώ τώρα είμαι από άλλο άθλημα τώρα. Αυτό με εξοργίζει. Όταν παίζει. Δηλαδή, εγώ λέω ότι όποια παίζει η ομάδα ελληνική να κερδίσει ελληνική ομάδα. Βλέπω τώρα. Αυτό δεν είναι. Πέτρο, μην το χρεώσουμε στους Έλληνες όμως. Μην το χρεώσουμε. Ένα λεπτό. Μην το χρεώσουμε. Πετάχτηκα τόσο ψηλά. Πότε? Λέω, όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον Άγιο, του καταθέτω ένα περιστατικό που παρακολουθούσαμε. Πετάχτηκα τόσο ψηλά που αν έβλεπε κανείς θα έλεγε αποκλείεται. Εντάξει. Για το 3-0 που έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Άγιο εξατομέσα. Μην το χρεώσουμε στους Έλληνες. Όσο σκόπο βγήκε στο Βασαλιμάνι και όλο το Πειραιά βγήκε στο Βασαλιμάνι και πανηγύριζε γιατί έχασε 3-0 ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέμε, ότι είναι τραγικό. Να σας πω. Να σας πω. Γιατί όμως δεν μπορείτε να το δεχτείτε. Να πω κάτι ακόμα και τελειώνω. Ξέρω ανθρώπους που εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη εβδομάδα. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός. Α, λοιπόν, ακούστε κάτι. Αυτό το κεφάλαιο της μοναξιάς είναι τεράστιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσω πίσω να το αναλύσουμε. Έχουμε κόσμο του αθλητισμού εδώ. Πρωταθλήτριες, πρωταθλητές, αστέρια, Ολυμπιονίκες είναι όλοι εδώ. Διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο πάλι μαζί να το συζητήσουμε. Έχει ενδιαφέρον.